Έτσι, εκείνο που κάναμε σήμερα είναι να δούμε μέσα από αυτό το έντυπο αυτό που λέμε κοινωνική διάσταση του Πανεπιστημίου. Έτσι, στους τέσσερις άξονες που υπάρχουν, δηλαδή την πρόσβαση, έτσι, εκείνο που νομίζω έχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα για την πρόσβαση είναι ότι από τη μία αυξήσαμε σημαντικά το δίκτυο της ανώτατης εκπαίδευσης, είτε αυτό ήταν ιδρύματα, είτε ήταν σχολές, είτε ήταν προγράμματα σπουδών, αλλά δεν αλλάξαμε τη λογική της πρόσβασης, που θα έπρεπε να είναι... Έχει στο τέλος, έχει τις ομάδες που στο τέλος, τα παρατήματα, έχουν συνήθως τις ομάδες. Γράφει μια ομάδα του αυτού που φοράει από στην αρχή, αλλά δεν έχει τρόπους. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν που δεν κάναμε ήταν να αλλάξουμε την παραδοσιακή σκέψη που έχουμε για την πρόσβαση. Με αποτέλεσμα να μπουκώσουμε το σύστημα. Τι κάναμε? Αυξήσαμε τα ιδρύματα και τα προγράμματα σπουδών, αλλά θεωρήσαμε την πρόσβαση ότι είναι μία αυτή που συντελείται στα 18 χρόνια. Και επειδή από τη μία είχαμε την δημογραφική κρίση που μειώνει από τη δεκαετία του 90 και μετά τους υποψηφίους, χωρίς να τη λάβουμε υπόψη μας τη δημιουργία του δικτύου ανώτατης εκπαίδευσης, που τον διευρύναμε πολύ, το σκάσαμε το σύστημα, βάζοντάς το για να καλύψουμε τις προσφερόμενες θέσεις, ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι είχαν μέσον όρο 3 στα 20. Έτσι. Και από εκεί και πέρα αρχίσαμε να φιλοσοφούμε πάνω στην έννοια της επιτυχίας για κάποιον που ενώ έχει μέσον όρο 3 στα 20 μπορεί να περάσει, ας πούμε, στο τμήμα Ισπανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και μετά αρχίσαμε να μαλώνουμε κατά το ελληνικό για τη βάση του 10. Λες και αυτό ήταν το πρόβλημα. Έτσι, το πρόβλημα ήταν ότι η πρόσβαση έπρεπε να θεωρηθεί σε επίπεδο διαβίου μάθησης και όχι σε επίπεδο 18 χρονών και τέλος. Λοιπόν, αυτό δεν το κάναμε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούμε σε μια στήρα συζήτηση. Το δεύτερο έχει να κάνει με την προσφορά των προγραμμάτων σπουδών, το είδος. Έτσι, η πρόσβαση για να δουλέψει πρέπει να έχει διαφορετικά είδη πρόσβασης. Έτσι, αυτά εμείς δεν θελήσαμε για κάποιους λόγους να τα αναπτύξουμε. Ας πούμε, στη λογική της διαβίου μάθησης θα έπρεπε οι προσβάσεις να είναι διαφορετικού τύπου. Αυτό που είπατε, που έδειχνε εκεί τέλος πάντων, τα εξ αποστάσεως και τα μερικής απασχόλησης και τα σχετικά. Εδώ να πω ότι μία από τις πολύ έξυπνες πολιτικές του Σαρκοζή, έτσι και το πώς το πέρασε το πράγμα, υπήρχε στην αρχή η σκέψη να μπουν δίδακτρα, γιατί στη Γαλλία δεν υπάρχουν δίδακτρα, υπάρχουν μόνο μικρού επίπεδου έξοδα εγγραφής. Έτσι, στην αρχή λοιπόν προσπάθησε να περάσει τα δίδακτρα στα γαλλικά πανεπιστήμια, όπου συνάντησε μια μεγάλη αντίδραση, διότι η παράδοση των Γάλλων δεν συνάδει με τα δίδακτρα. Τι έκανε λοιπόν? Και αυτό ήταν εξαιρετικά έξυπνο και πετυχημένο. Είπε, okay, δεν βάζουμε δίδακτρα, αλλά δίνουμε τη δυνατότητα, επειδή στοχεύουμε σε ένα ευρύτερο κοινό, να αναπτυχθούν και τα εξ αποστάσεως προγράμματα. Δηλαδή, πλέον το κάθε πρόγραμμα σπουδών γίνεται με δύο τρόπους. Το ένα είναι το presentiel, που λένε οι Γάλλοι, δηλαδή με παρουσίες. Και το δεύτερο είναι το εξ αποστάσεως. Το εξ αποστάσεως στο presentiel γράφεσαι με τα έξοδα εγγραφής και τίποτα άλλο. Στο εξ αποστάσεως πληρώνεις για τα μαθήματα που παίρνεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον μετά από περίπου μια δεκαετία εφαρμογής είναι σε πορεία εξαφάνισης τα presentiel. Διότι τα εξ αποστάσεως διευκόλυναν και τους καθηγητές, γιατί τα κάνουν από το σπίτι τους. Δεύτερον, δεν έρχονται σε επαφή με τους φοιτητές που τους μισούν. Καλά, δεν τους μισούν, αλλά εν πάση περιπτώσει τους δυσκολεύουν. Και τρίτον,
κερδίζουν ένα κομμάτι από, τα, από το κόστος λειτουργίας της αποστάσεων. Έτσι άρα αυξάνουν το μισθό τους. Οι δε φοιτητές τα επιλέγουν διότι τα θεωρούν πάρα πολύ ευέλικτα, πληρώνουν κάθε φορά για εκείνο τον αριθμό μαθημάτων που νομίζουν ότι μπορούν να παρακολουθήσουν, τα κάνουν από το σπίτι τους, που τους διευκολύνει, δεν παίρνουν τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας διότι τα θεωρούν ταλαιπωρία με απεργίες, με βία και τα σχετικά. Έχουν την ευχέρεια να έχουν διάφορες δουλειές ή μικροδουλειές. Άρα και οι καθηγητές και οι φοιτητές τα βρήκανε πάρα πολύ χρήσιμα και τι να κυριαρχούν. Για να καταλάβετε, στις επιστήμες της εκπαίδευσης στο 8, έτσι, που το 8 εντάξει, είναι Σεντενή, αλλά είναι και η εξέλιξη της Βανσέν. Στο Sciences de l'Education υπάρχουν 300 φοιτητές που παρακολουθούν τα παρεζανσιέλ και 4.000 που παρακολουθούν το εξ αποστάσεως. Λοιπόν, άρα το δεύτερο, το πρώτο ήταν πρόσβαση, το δεύτερο είναι διαφορετικά είδη προσφερόμενων σπουδών, το τρίτο είναι στήριξη των σπουδών, ο τρίτος άξονας της κοινωνικής διάστασης, όπου στήριξη των σπουδών είναι όλα αυτά που είπαμε, αλλά όλα αυτά που είπαμε για να υπάρχουν στοχευμένες δράσεις χρειάζεται παρατήρηση των φοιτητών και εξειδικευμένες μελέτες. Έτσι, γι' αυτό υπάρχει ό,τι υπάρχει στις διάφορες χώρες όπου υπάρχει. Στη Γαλλία, ας πούμε, υπάρχει το παρατηρητήριο φοιτητικής ζωής. Και η τέταρτη διάσταση, η τελευταία, είναι αποκατάσταση μετά τις σπουδές, όπου η αποκατάσταση βέβαια είναι απασχολησιμότητα, δηλαδή στη λογική ότι πλέον οι μόνιμες δουλειές δεν υπάρχουν, άρα εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι σεντεντέ που λένε οι Γάλλοι, δηλαδή οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και ουσιαστικά αυτό δείχνει αυτή η μελέτη, τις 4 διαστάσεις της κοινωνικής διάστασης του Πανεπιστημίου. Έτσι και από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνει και διαμορφώνει πολιτικές ή κάνει ό,τι θέλει, τέλος πάντων, απλώς τις αγνοεί. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν τα προβλήματα, το πώς ορίζει κάθε χώρα το κάθε πράγμα και τα στοιχεία μπορεί και να μην είναι τόσο αξιόπιστα, αλλά εν πάση περιπτώσει η λογική είναι αυτή, έτσι, η κοινωνική διάσταση με τις 4 διαστάσεις. Θα ήθελε κάποιος να πάρει το λόγο να πει κάτι. Θα πω κάτι εγώ, μια περίσταση. Όταν διαβάζω αυτά τα κείμενα, καλώς χάρη, την παραμονή, την ολοκλήρωση, τι άλλο. Σε αυτό ανοίγουμε. Βλέπω ότι υποτίθεται πως τα κείμενα αυτά δεν είναι ένας δείκτης προς τον οποίο οφείλουν ουσιαστικά να τίνουν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Δηλαδή, οι καλές πρακτικές να ακολουθούνται. Θεός φυλάξει. Γιατί? Είσαστε εκτός της πραγματικότητας. Εδώ έχουμε την εθνική περήφανη πολιτική που θα καταλύσει τη διαδικασία της Μπολόνια. Είναι μονοφοιτής και μικρός ηλικία. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, έτσι. Και έχει εκλεγεί. Να μην πω τώρα. Έτσι, δηλαδή, εγώ θα το βγάλω αυτό στο διαδίκτυο και θα ζητήσω την καρατόμησή του. Τι έχει εκεί. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Να μην πω. Καλύτερα να σταματήσω την εσύ. Παρακαλώ. Λοιπόν, λέγα το εξή. Προ το σοπίε, λοιπόν, σε εισαγωγικά πάλι ξαναλέω τη λέξη, οφείλω να παρεξηγηθώ. Να κινούνται τα ευρωπαϊκά συστήματα, να υπάρχει μια σύγκληση. Εγώ διαβάζοντάς τα ειδικά στην ολοκλήρωση, βλέπω ότι το αντίθετο συμβαίνει με τούτη χώρα. Αντί να πηγαίνουμε, απομακρυνόμεθα. Και αυτό που εμείς δεν το ως ερώτηση. Όχι. Εμείς βρισκόμαστε. Ναι, δική μας χώρα. Γιατί το λες αυτό, η μακρυνόμεθα. Γιατί το λέω, ναι. Για παράδειγμα, βλέπω ότι πιο πολλές χώρες στην παραμονή. Έτσι. Μετά από κάποιο έτος,
αντικίνητρα παρέχουν για την παραγωγή. Εμείς έχουμε τους ομάδους διπλητές. Δεν ξέρω αν είναι πόστος ή όχι. Να ρωτήσω εγώ, απλώς συζήτηση κάνουμε τον εαυτό έτσι και μετά το μεταφέρω σε εσάς. Ας υπάρξουν άλλοι δρόμοι πρόσβασης, άλλα κανάλια. Δεν ξέρω. Εσείς θα μου πείτε. Απλώς μια στιγμή μην το διαλύσουμε, έτσι λίγο Μιχάλη. Εγώ θέλω να πω ότι θα διαφωνήσω λίγο με την αρχή της σκέψης του Γιώργου, γιατί νομίζω ότι αυτές οι έρευνες είναι γραφειοκρατικές έρευνες, διοικητικής φύσεως, δηλαδή δεν έχουν καθόλου θεωρία. Που είναι, όχι υποπτώ, αλλά είναι λίγο παράτερο. Γιατί νομίζω, να ολοκληρώσω λίγο δύσκολο. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η έρευνα πιάνει πολλά πράγματα που είναι δύσκολο να τα μπουν κάτω από μια ομπρέλα. Πρώτον. Δεύτερον, στο δικό μου σκεπτικό, με τον τρόπο αυτό μπερδεύει την επιστήμη με τη γραφειοκρατία. Δηλαδή, άλλο πράγμα κάνω επιστήμη, άλλο κάνω γραφειοκρατική, να το πούμε πρακτική για να διορθώσω κάτι. Που σημαίνει ότι όταν κάνω κάτι με γραφειοκρατικό σκεπτικό, έχω στο νόμο μια αξία. Έχω δηλαδή ένα πλαίσιο καπνιστικό στο μυαλό μου. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η έρευνα στην ουσία συσκοτίζει τους όρους της κοινωνικής ανισότητας. Δηλαδή νομίζω ότι το κλειδί είναι στο τελευταίο που ακούσαμε τον Γιώργο. Ότι έχει αλλάξει η αγορά εργασίας και στην ουσία από ένα πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής φορτικής φύσεως περνάμε σε ένα μονοταξιστικό παράδειγμα που στην ουσία διαλύει την αγορά εργασίας. Από το οποίο. Και έρχεται το πανεπιστήμιο στην ουσία να. Απλά να βάλει λίγο, να κάνει μπαλώματα, okay, αυτό καταλάβω. Δηλαδή πριν πούμε πού οφείλουμε να στραφούμε, θα πρέπει να στοχαστούμε δίχως να συμμερίζουμε πολιτικές επιστροφή στα A της πελατειακής και τέτοια. Αλλά από την άλλη μεριά δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα αδιέξοδο πάνω στο οποίο δεν έχουμε στοχαστεί γιατί οδηγούμαστε σε αυτό το αδιέξοδο, ενώ στο μοναταρισμό ως παράδειγμα πολιτικής και εκπαιδευτικής δράσης. Δηλαδή θεωρούμε δεδομένο, ας πούμε, τι, ότι ποιοι ήρθαν καταρχήν για να κάνουν σπουδές διαδιομάθησης. Ποιοι ήρθαν. Σε αυτό δεν έχουμε απαντήσει. Έρχονται όλοι. Δηλαδή, αν πάμε σε ένα 50χρονο σήμερα, 45χρονο άνθρωπο, ο οποίος έχει δουλειά σταθερή, γιατί να ξαναγυρίσει το πανεπιστήμιο. Εγώ το βλέπω στο σχολείο αυτό. Γιατί πρέπει να τον κάνουμε δηλαδή διαδιομάθηση. Εντάξει να μορφωθεί, εντάξει να ξαναμπεί σε αυτό, αλλά άμα δούμε νομίζω τη σύνδεση του πληθυσμού που πάνε έρχονται, είναι παιδιά 30-35 χρόνια που είναι άνοιγοι. Πάνω σε αυτό, τίποτα. Πάντως αυτό που λες είναι λίγο περίεργο, διότι με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε να έχουμε στατιστική υπηρεσία. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια γραφειοκρατική δομή να μαζεύει στατιστικά στοιχεία. Ναι, απλά δεν τα βλέπουμε λίγο. Όχι, αλλά είναι απαραίτητο. Δηλαδή, αν δεν έχεις τα στατιστικά στοιχεία, την αποτύπωση, τη στατιστική, δεν μπορείς να κάνεις αξιόπιστες παρεμβάσεις, έρευνες καταρχήν για να καταλάβεις και δεύτερον παρεμβάσεις. Είπα ότι αυτό θα μπορούσε να εκλειφθεί ότι παραδείγματος χάρη δεν έχουμε ανάγκη από μια στατιστική υπηρεσία. Όχι, λέει ότι. Τη χρειαζόμαστε όμως αυτή. Από εκεί και πέρα, πώς θα πάμε παρακάτω. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Η συγκεκριμένη σύνθεση είναι επιλογή θεωρητική. Μπορεί να χρειαζόμαστε αυτή όπως οποιαδήποτε επιλογή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας στατιστικής υπηρεσίας. Κανονιστικού τύπου τεχνοκρατική σύνθεση δεδομένων. Άρα δεν χρειαζόμαστε τη στατιστική υπηρεσία. Τα δεδομένα παράγονται από τη στατιστική υπηρεσία. Η τεχνοκρατική σύνθεση δεν παράγεται από μια στατιστική υπηρεσία. Αυτό είναι σαφές. Άρα δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν μπορώ να παρεμηνεύω αυτό που θέλω. Αλλά η σύνδεση δεδομένων, δεν μιλάμε για σύνδεση δεδομένων, δεν μιλάμε για παραγωγή δεδομένων. Η στατιστική υπηρεσία παράγει δεδομένα. Αυτό εδώ που βλέπουμε είναι κανονιστικού τύπου τεχνοκρατική σύνδεση δεδομένων. Ναι, με υπολογίζει στη βάση αγορά, τη απασχολησιμότητα. Δηλαδή, εγώ το που θα διαφωνήσω με τον Μιχάλη είναι ότι έχει θεωρητικό μέσα. Το θεωρητικό είναι ξεκάθαρο. Είναι αυτό που ανοιχνεύει. Το θεωρητικό είναι επιστημονικό. Και η ανίχνευση του. Πάντως είναι όταν έχω και. Αυτή είναι. Είμαι εντελώς σίγουρος, μπορεί να κάνω λάθος, ότι δεν έχει πάει ποτέ στη στατιστική υπηρεσία. Εάν πας εκεί και δεις το πρωταρχικό. Εντάξει.
Αλλά εάν δεις το πρωταρχικό υλικό, έτσι, είναι αδύνατον όπως υπάρχει να είναι δημοσιεύσιμο. Άρα εκεί κάποιος υπάλληλος ή μια ομάδα υπαλλήλων πρέπει πάντα να παρεμβαίνει για να μετατρέψει τον όγκο των πληροφοριών σε κάτι δημοσιεύσιμο. Εκεί πέρα μπαίνει, αρχίζουν τα φίλτρα. Να, έτσι. Αυτό δεν είναι παραγωγή της υπηρεσίας, έτσι δεν είναι. Οι συγγραφείς δεν είναι στατιστική υπηρεσία ή εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Να πω κάτι. Όχι, όχι. Να πω κάτι, πρόεδρε. Ας πούμε, η στατιστική υπηρεσία βασίζεται σε επιστήμονες. Άσχετα αν είναι καλή ή κακή, για παράδειγμα, η Γαλλική Στατιστική Υπηρεσία άλλαξε τα τελευταία 30 χρόνια όλες τις κατηγορίες γιατί έχει αλλάξει η αίσθηση του πληθυσμού. Επικεφαλής. Λοιπόν, είναι, για να, έτσι, είναι η μονάδα ευαρυδίκης στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Έτσι, δηλαδή μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε για την ποιότητά της, αλλά είναι η επίσημη αρχή της Ελλάδας. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε πώς μπαίνει η στατιστική υπηρεσία, είναι επιστημονική υπηρεσία. Ας πούμε, ότι η κεφαλής της Γαλλικής ήταν ο Θεβενό. Ο Θεβενό είναι συνεργάτης από τους πιο σημαντικούς αναλυτές και ξέρει και τις κατηγορίες, αυτός που άλλαξε την νομεγκλατούρα, όπως λέμε, των κατηγοριών. Στην άλλη στατιστική υπηρεσία, γι' αυτό υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ακόμα και τώρα στην εκπαίδευση, είναι οι κατηγορίες που είναι από το μετά τον πόλεμο. Πολλές πρέπει να αλλάξουν. Ας πούμε, στα λοιπά βάζει μέσα στρατιωτικούς, συνταξιούχους κτλ. Αν δεν πει κάποια στιγμή μια σοβαρή ομάδα από καθηγητές που ασχολούνται με ποσοτική έρευνα, αυτό το πράγμα θα διαγωνιστεί και στο τέλος δεν θα βγαίνει τίποτα. Να σε χταρμάσει, ναι. Ιδιαίτερα στην δεκαετία του 60. Ναι, εντάξει. Ας πούμε, έπαιρνε στην Ανισότητα και σου έκανε 30% των φοιτητών εκτός κατηγοριών. Ήταν ό,τι να είναι. Αυτό θέλει τη δουλειά. Αλλά για να πω στο άλλο, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν ξεκίνησε αυτή η θεωρία, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που ασχόλησε πολύ κόσμο είναι η λέξη employability. Τι σημαίνει αυτό, ας πούμε. Για μένα, μια κατηγορία αριστερών, ας πούμε, τύπου Κουκουέ, ήταν, ας πούμε, η απασχόληση ή η απασχολησιμότητα. Άρα, τι θέλουμε να κάνουμε, πρόχειρο σε αυτό που λέει η συνέχεια για το Κουκουέ σε όλους τους τόνους, ανθρώπους που όχι ψάχνουν να βρουν σταθερή δουλειά, αλλά, ας πούμε, να τους απασχολήσουμε 6 μήνες στην υπηρεσία του κεφαλαίου, όπως λένε, κτλ. Μια άλλη αντίδραση στον όρο αυτό ήταν από την άλλη αριστερά, ότι την πιο από τον διαφωτισμό, που λέει ότι εμάς μας ενδιαφέρει το πανεπιστήμιο. Είναι χώρος μόρφωση, δεν ετοιμάζεται και καλά για να βρει μια δουλειά. Αλλιώς να φτιάξει επαγγελματικές σχολές, όχι πανεπιστήμια. Αυτό το λένε και φιλελεύθεροι αρκετοί. Κάθε λέξη από μόνη της συνιστά πρόβλημα. Δηλαδή, και εδώ υπάρχει το πρόβλημα του κανονιστικού που είπε ο Μιχάλης και το ότι πρέπει να σκεφτούμε στον ίδιο τον όρο. Α πούμε, έτσι όπως το λες, έχει περάσει αυτός ο όρος. Αλλά πριν από 10 χρόνια έγινε σφαγή, α πούμε, αν είναι σωστός ή όχι. Δηλαδή, ο Γιάννης που κάνει διακριβή για το πόσο βρίσκουν οι απόφοιτοι τη δουλειά μπορεί να χρησιμοποιήσει τον όρο employability και να πει ότι βρίσκουν δουλειά. Μπορεί να πάρει μια προσέγγιση Κουκουέ ότι δεν είναι σταθερή δουλειά, ότι όλοι είναι για 6 μήνες συμβόλαια κτλ. Και μπορεί να αφισβητήσει τελείως τον όρο. Έχει 3 δυνατότητες. Θα μπορούσε να τις σπάσει από κατηγορίες. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή σε αυτό το τύπο δουλειές και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί μου λέει ένας Γάλλος, έχουμε φτάσει στο σημείο μου λέει μην κάνουμε έρευνα. Να παίρνουμε έτοιμες τις κατηγορίες που μας δίνουν, γιατί ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της έρευνας αυτής. Εγώ σαν άτομο, σαν ομάδα, μελετάω την Πάτρα. Αυτοί μου μιλάνε, με τη μία μου μιλάνε όλη την Ευρώπη. Άρα από την αρχή είμαι στο δίλημα, ας πούμε, να μην κάνω. Δηλαδή να πάρω αυτό που ακούγεται και πιο ωραία και να σταθώ εκεί πάνω, το θεωρώ σαν δεδομένο και μετά να το εξειδικεύσω κατά πόσο στην Ελλάδα ισχύει, δεν ισχύει κτλ. Εάν θεωρήσω ότι αυτό είναι το πλαίσιο, υπάρχει ο κίνδυνος να πει η Ελλάδα προσαρμόζεται ή δεν προσαρμόζεται. Είναι ένα πρόβλημα και αυτό. Δεν μπορεί να τα αφισβητήσει. Πάντως, Παντελή, μια στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι οι δείχτες, οι στατιστικοί κατασκευάζονται. Έτσι, δηλαδή, υπάρχει μια εξαιρετική δουλειά ενός τυπάκου που λέγεται Μποτανή και είναι expert στους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς που έχει δείξει την εξέλιξη των δεικτών που χρησιμοποιεί ο ΩΣΑ για την ανεργία. Είναι εξαιρετική δουλειά και δείχνει πολιτικές επιλογές, ουσιαστικά τεχνικές για να κρύβεις το πρόβλημα της ανεργίας βγάζοντας αντικειμενικά δεδομένα. Έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει αλλά δεν
Κανένας δεν αμφισβητεί να χρησιμοποιήσει τις στατιστικές ως βάση δουλειάς. Στην Ελλάδα λέμε αυτά είναι κακά πράγματα του καπιταλισμού ή του συστήματος, τα πετάμε στα σκουπίδια και παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις οι οποίες πέφτουν από την ιδεολογία μας αν όχι από τον ουρανό. Και δεν θα διαφωνήσω. Έτσι. Άρα καταλύουμε κάθε επιστημονική προσέγγιση. Επειδή λοιπόν είμαστε στην Ελλάδα και δεν είμαστε στη Γαλλία, όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη σοβαρή συζήτηση, έτσι, το να λες ότι οι στατιστικοί δείχτες είναι σατανικά πράγματα του συστήματος, έτσι, οδηγείς με μαθηματική ακρίβεια στο να λες δεν χρειαζόμαστε την έρευνα, διότι αυτή θα αποδείξει αυτό που θέλει το σύστημα, άρα εγώ δικαιούμαι μέσα από τις ιδεοληψίες μου και χωρίς καμία τεκμηρίωση να παίρνω όποια απόφαση γουστάρω. Και αυτό, έτσι, από τη μεταπολίτευση και μετά είναι συστηματικά στην Ελλάδα. Κοίταξε Γιώργο, δεν θα διαφωνεί σε αυτό. Ας πούμε για παράδειγμα, όλα αυτά που είπα είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι το άνθρωπος ή δουλεύει ή δεν δουλεύει. Αν είσαι άνεργος, όλα αυτά που λέμε είναι, δεν έχουν καμία αξία. Ωστόσο, όπως απλά λίγο προσοχή στις λέξεις, για να δώσω ένα παράδειγμα να μην ξαναμιλήσουμε. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή γίνεται κουβέντα για τον νόμο που λες για τους δείκτες. Αν πάρει όλες τις χώρες, έχουν συμβούλιο ιδρύματος. Αυτό είναι αμφισβήτητο. Μόνο από το Συμβούλιο Ιδρύματος είναι τελείως διαφορετικό αυτό που κάνει η Διαμαντοπούλου. Όταν λοιπόν έχεις μια λύση, όταν έχεις ένα τέτοιο πρόβλημα, έχεις τρεις λύσεις. Ή δέχεσαι το θεσμό όπως έχει, το οποίο είναι τελείως λάθος, ή τον απορρίπτεις γιατί δεν σου κάθεται καλά όπως κάνουν αυτή η κατηγορία που αναφέρθηκε, ή σκέφτεσαι ότι δεν πάει καλά. Δηλαδή, έχεις μια εικόνα. Μπορεί να πεις συμβούλιο, αλλά τελείως διαφορετικό από αυτό που είναι. Εγώ αυτό έκανα κάποτε σε μια από αυτές τις που λέει εκεί τους Μουτζαχιδί και με κοιτάξει ένα άγρια πέρα από το κεφάλι. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως τελείως διαφορές, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις όσους θεσμούς θέλεις, απλά να ξέρεις γιατί τους κάνεις και τι θα κάνουν αυτοί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εδώ μέχρι τώρα υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή. Τώρα μπορείς να πεις ότι καταργώντας αποκλείσεις από την Ευρώπη. Μπορεί να το πεις αυτό. Ούτε αυτό είναι ακριβώς. Έτσι. Για την Πολόνια έχει δίκιο το μέλη που μας έστειλε ο Γιώργος, είναι άλλο το Παπαευαγγέλιο. Εκεί είσαι σε μια ένωση, πρέπει να έχει κοινό βηματισμό. Εάν πεις ότι εγώ δεν βηματίζω με τις άλλες, προφανώς φέρνεις αυτό είναι εκτός ομάδας. Αυτό είναι άλλο ζώο. Λοιπόν, συγγνώμη. Ναι, ο Βαγγέλης και μετά ο Γιάννης. Κύριε Πολίτη. Λοιπόν, καταρχάς από την ανάγνωση που έγινε περιεχομένου της έκθεσης, πράγματι διαπιστώνεται ότι τα κριτήρια δεν φαίνεται να είναι ενιαία και οι πηγές δεν φαίνεται να είναι εξακριβωμένες από αυτούς που έχουν κάνει τη μελέτη. Είναι δύσκολο βέβαια να κάνει μια διεθνή μελέτη για να συγκρίνει τα συστήματα, δεδομένου ότι το κάθε κράτος κρατάει με διαφορετικό τρόπο στοιχεία, με διαφορετικό τρόπο τα επεξεργάζεται ή δεν τα επεξεργάζεται κτλ. Το εγχείρημα είναι δύσκολο από μόνο του. Το θεωρώ χρήσιμο να γίνονται τέτοια εγχειρήματα γιατί δίνουν μια γενική αίσθηση των πραγμάτων. Αλλά δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε φυσικά εύκολα τα στοιχεία τα οποία παρέχουν με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν πάνε σε βάθος. Αυτό που εντόπισα από αυτά που άκουσα είναι ότι όσον αφορά την Ελλάδα και σε σχέση με την εξέλιξη και τη συζήτηση όπως το έγινε μέχρι τώρα, είναι ότι στην Ελλάδα ενδεχόμενα να υιοθετούμε ή να απορρίπτουμε μοντέλα χωρίς να κάνουμε σε βάθος μελέτη του κάθε μοντέλου ή της πραγματικότητας της δικής μας. Δηλαδή, εφαρμόστηκε ένας νόμος για πάρα πολλά χρόνια. Ο νόμος αυτός, λόγω του ότι εφαρμόστηκε για πάρα πολλά χρόνια, δείχνει ότι αφενός είχε μία για τα πανεπιστήμια εδώ και για την 1268. Ναι, 1268 και 1404 δυστύχως, είχε μία, ένα επιτυχές υπόβαθρο, ότι όλες οι κυβερνήσεις που ήρθαν δεν τον ανέτρεψαν ριζικά. Σταδιακά βέβαια, βρέθηκαν ποιες ήταν οι αρνητικές του πτυχές και αυτές υποτίθεται ότι θα έπρεπε να διορθωθούν. Εμένα μου δόθηκε η εντύπωση ότι δεν έγινε διόρθωση των κακών κειμένων μέσα από τη μελέτη του τι φταίει,
βάζοντας ορισμένα κριτήρια, αλλά επειδή είδαμε ότι αυτό το σύστημα χώλευε, έπρεπε να εφαρμόσουμε ένα άλλο σύστημα και εφόσον το σύστημα αυτό υπήρχε έτοιμο, το πήραμε όπως ήταν και κάναμε προσπάθεια να το εφαρμόσουμε. Αυτό προκύπτει και από το γεγονός, για παράδειγμα, ότι διαβάζοντας αυτό που είπες πριν, ότι έχουμε μέση διάρκεια σπουδών, που το επεσήμανα, και έχουμε και αυτούς που διακόπτουν τις σπουδές τους. Και έχουμε και μια συζήτηση που γίνεται πολιτική για το αν θα πρέπει να διαγράφουμε ή να μην διαγράφουμε αυτούς που ξεπερνάνε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς να πάρουν πτυχίο. Λοιπόν,